Φαίνεται. Γεια σου. Έχει πει άλλο κατάλληλο. Μάλιστα. Και εμάς, δεν τις πάσαμε εμείς αυτή. Έτσι ήταν. Θέλεις να κάνεις ένα κλικ. Ένα κλικ. Εδώ τσέχουμε. Όχι, έρχομαι. Όχι, μέσα. Βγάζει τον αέρα και τον ξαναβάζει και είναι ο ίδιο αέρα. Η μάσκα εμποδίζει πολύ στην τάξη και δεν γίνεται. Μα δυσκολεύει πάρα πολύ στην τάξη. Και δεν γίνεται να γίνει το μάθημα με τη χρήση τη μάσκα. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί ξέρω εγώ, οι μάσκε είναι πολύ δύσκολο να διαβάσει. Και πολλοί, δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν είναι να μιλήσει, κατεβάζουν τη μάσκα. Οπότε έτσι κι αλλιώ βγάζει τη μάσκα. Οπότε το να φορά μάσκα, ξέρω εγώ, δυσκολεύει. Τώρα είπανε κάτι και ότι έχουμε μια καθαρίστρια για γυμνάσιο και λύκειο μαζί. Οπότε θέλουμε και μια παραπάνω καθαρίστρια τουλάχιστον. Και αυτά. Τη μάσκα τη χρησιμοποιείς γενικότερα έξω? Όχι. Όχι. Βασικά. Μόνο για να μπω στο σούπερ μάρκετ και αυτό. Οπότε γενικότερα έχεις τη φιλοσοφία ότι η χρήση της μάσκας δεν βοηθάει? Ναι. Δεν... Εντάξει, μερικές φορές δουλεύω και χρειάζεται μάσκα. Αλλά όταν δεν δουλεύω και είμαι έξω συνέχεια, δεν τη χρησιμοποιώ. Μας πιάσανε στον ύπνο ξαφνικά. Δηλαδή ήρθαμε εδώ και είδαμε ένα σχολείο κατηλημένο. Τα παιδιά τα γνωρίζετε. Να σας πω καταρχάς το εξής. Ότι η κατάληψη σαν μέσο είναι το έσχατο το οποίο χρησιμοποιούμε και δεν είναι καθόλου δημοκρατικό. Με αυτή τη λογική λοιπόν κινούμενοι δεν μπορούμε να δεχτούμε συνελεύσεις κάθε είδους μέσα στο χώρο του σχολείου. Γι' αυτό και είπαμε όποια απόφασή τους να ληφθεί θα είναι εκτός σχολείου. Γιατί καταργεί την όποια δημοκρατική νομιμότητα η κατάληψη, έτσι. Τώρα, απ' την άλλη έχουμε να κάνουμε παιδιά που για αυτά τα παιδιά εμείς είμαστε και γονείς και παιδαγωγοί και οτιδήποτε άλλο και φυσικά δεν θα έρθουμε σε σύγκρουση μαζί τους. Ακούσαμε τα αιτήματά τους, διαφωνούμε με πολλά από αυτά, συμφωνούμε με το αίτημα που έχουμε ως ΕΛΜΕ, δηλαδή πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε ο αριθμός των παιδιών στην τάξη. Κατάληψη είναι παράνομη πράξη, δεν υφίσταται στο δικό μου λεξιλόγιο η λέξη κατάληψη, κύριε Κομνηνέ. Κατάληψη είναι παράνομη πράξη, δεν υπάρχει κατάληψη. Καταλαμβάνω κάτι που δεν χρειάζεται να το καταλάβω γιατί είναι δικό μου. Ένα δημόσιο κτίριο δεν καταλαμβάνεται όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτό είναι και αλφαβήτα νομίζω. Από εκεί και πέρα εγώ σέβομαι τις ανησυχίες των μαθητών, σέβομαι τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, αλλά τους καλώ να αντιληφθούν ότι η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι εύκολο πράγμα.